Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλήνης. Έχουν ρημάξει κάποιοι το τελευταίο καιρό τα σπίτια και όχι μόνο και αυτοκίνητα στη Μυτιλήνη με τις συνεχόμενες διαρρήξεις. Η παραβατικότητα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό, θα έλεγα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει στην κάμερα της τηλεόρασης Μυτιλήνης μια κυρία η οποία της διέριξαν το σπίτι, τα άδειασαν στην κυριολεξία όλα και βέβαια η ίδια είναι οργισμένη και αγανακτισμένη με την κατάσταση αυτή, αφού αισθάνεται όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας ανασφαλής. Εσείς μένατε στο σπίτι εδώ πέρα όταν έγινε η ληστεία? Όχι, είχαμε πάει Αθήνα. Μέναμε εκεί προσωρινά και είχα ένα συγκινικό πρόσωπο που ερχόταν εδώ και έλεγχε το σπίτι. Πότε το ανακαλύψε το συγκινικό σας πρόσωπο ότι έλειπαν πράγματα και ότι είχε γίνει διάρρηξη? Χθες συγκεκριμένα με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι έχει κάτι δυσάρεστο να μου πει. Το δυσάρεστο ήταν ότι μπήκανε μέσα και κλέψανε το σπίτι μου. Τι πράγματα, πώς κοστολογείται την αξία των αντικειμένων που εκλάπησαν, τι εκλάπησε ακριβώς? Εκλάπησε μια πολύ μεγάλη τηλεόραση, μια άλλη τηλεόραση 34, μία οθόνη, χρυσαφικά και 70 κιλά λάδι. Από ό,τι μας δείξατε, είχαν και τα αφήσει και τα μπουκάλια έτσι εκεί πέρα στο δίπλα στη λάντζα που σημαίνει ότι είχαν χρόνο. Ναι, σίγουρα. Αυτοί μάλλον είχαν ελέγξει το χώρο πριν, κάνουν αυτή την απόπειρα. Και ήρθανε σαν κύριοι, μπήκανε μέσα, σπάσανε το πίσω παράθυρο, μπήκανε μέσα, πήραν την τηλεόραση, όλα αυτά που σας έχω πει. Είχανε χρόνο οι άνθρωποι να αδειάσουν το λάδι σε μπουκάλια πλαστικά. Τώρα πού το πήγανε με τα πλαστικά δεν έχω ιδέα. Η γειτονιά κατάλαβε κάτι? Όχι, δεν κατάλαβε κάτι η γειτονιά, αλλά κάποιος είχε δει πριν μέρες δύο άτομα να πηγαινοφέρνουν γύρω-γύρω από το σπίτι. Μάλιστα. Η αστυνομία τι εκτιμάει, τι σας είπε? Η αστυνομία εκτιμάει ότι όντως σπάσαν το παράθυρο με πόδι από πίσω, από την αυλή, μπήκαν μέσα, ελέγξανε και αυτοί το χώρο, αλλά επειδή είχαν γίνει κάποιες εργασίες, ήταν λίγα τα αποτυπώματα που μπορούσαν να πάρουν. Η αξία των αντικειμένων, είπαμε, ήταν περίπου 2.000. Εκτός όμως από την περίπτωση αυτή που πριν από λίγο είδατε, είχαμε και τη σύλληψη ενός αλλοδαπού στη Μυτιλήνη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύσης ασφάλειας Μυτιλήνης ένας αλλοδαπός 34 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία όπου διέμενε ο 34χρονος στην παραπάνω περιοχή, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης βάρους 6,5 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης βάρους 0,5 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, 18 ναρκωτικά χάπια, το χρηματικό ποσό των 1.810 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Από την παραπάνω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η κατασχετήσα ποσότητα ηρωίνης προορίζονταν για διάθεση σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Την προανάκριση, κυρίες και κύριοι, διενεργεί η υποδιεύθυνση ασφάλειας Μυτιλήνης. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλήνης, κυρίες και κύριοι, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν νέο άνθρωπο, μία νέα γυναίκα ανάμεσα από τις 61 γυναίκες που εκπροσωπούν τους Έλληνες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι η χαρά μας που η Μαρία Οικουμινάκα είναι η πρώτη γυναίκα, πρώτα απ' όλα, με σύνολα αυτά που είπα, η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΚΚΕ εδώ στη Λέσβο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κυρία Οικουμινάκα? Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που είστε εδώ κοντά μας και πάλι. Σήμερα ήρθε πρώτη μέρα, ήμασταν στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες. Από την εκλογή σας, όταν πήγατε για την ορκομοσία, για την ορκομοσία σήμερα επιστρέψατε τελικά? Ναι, ναι, γιατί ήταν
οι προγραμματικές δηλώσεις, σε μια δραστηριότητα για να κατεθούν κάποιες επερωτήσεις. Σας έριξε ο Μητσοτάκης στη δουλειά όλους μαζί. Μας έριξε στη δουλειά, ναι, ναι. Είναι θετικό αυτό το πρώτο, πρώτες μέρες είναι θετικές, πώς τις βλέπετε? Κοιτάξτε, και από τις προγραμματικές δηλώσεις και από τα πρώτα δείγματα γραφής φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση βιάζεται να περάσει κάποια μέτρα και να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Εμείς δεν τις θεωρούμε προς θετική κατεύθυνση, με την έννοια ότι και στις περισσότερες δηλώσεις των υπουργών επικρατούσε η λογική του νόμος και τάξη. Η αγωνία για το πώς θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και το μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς αντίστοιχη αγωνία για το πώς θα ελαφρύνονται τα λαϊκά στρώματα. Συζητιούνται, έχουν μπει τώρα για συζήτηση κάποια φορολογικά νομοσχέδια που οι γενικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν, γι' αυτό λέμε και σε έναν κόσμο που περνάει λογική ότι να έρχονται κάποια μέτρα ελάφρυνση φορολογικά κλπ. Εκτιμάμε ότι ο τρόπος που έρχεται το νομοθέτημα, εξισώνοντας ουσιαστικά όλους τους οφειλέτες και τους μικρούς οφειλέτες και τους μεγάλους οφειλέτες εφορίας και έχοντας παρόμοια αντιμετώπιση ο τρόπος που εισάγεται το νομοθέτημα, ότι ουσιαστικά δημιουργεί ανισότητες και δεν λύνει προβλήματα, ελαφρύνει πολύ λίγο. Θεωρείτε ότι είναι άδικα με λίγα λόγια τα μέτρα που... Ότι τέλος πάντων ότι έχει πολύ μικρή ελάφρυνση για τα χαμηλά εισοδήματα, ναι. Ενώ αντίστοιχα είναι πολύ μεγάλη ελάφρυνση αναλογικά για αυτούς που έχουν και τη δυνατότητα και θεωρούμε ότι πρέπει να πληρώνουν. Είναι κάποιοι που έχουν μια άποψη ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν έτοιμος. Με την έννοια ότι πολλά πράγματα τα έχει δρομολογήσει, γνωρίζοντας ότι θα είναι σίγουρα ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Έτσι φαίνεται ότι υπήρχε μια ετοιμότητα προεργασία. Για να συνεχίσουν από εκεί που έμεινε, να μην μείνει κενό σε χρόνο, και γιατί ήταν και η δηλώση της Κομισιόν και του Eurogroup, ναι, από την επόμενη μέρα, έδειχνε από εκεί μεριά φάνηκε η ταχύτητα να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις για να μην μείνει πίσω και τα πλεονάσματα και όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όπως επίσης έχει περάσει εξωστή η κοινή γνώμη από αυτά τουλάχιστον που παίζουν τα μέσα ενημέρωση, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάμεσα από αυτά θα μου πείτε συνέχεια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι πρωτίστως να πούμε αυτά και θα πούμε και για τα δικά σας. Δείχνει να υλοποιεί αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Σας βλέπω και κουνάτε το κεφάλι, θα μου πείτε για ποιο λόγο. Ωστόσο, υπάρχουν παράπονα εκ των έσω, δηλαδή από το ίδιο το κόμμα και από κορυφαία στελέχη του κόμματος για κάποιες λάθος κινήσεις που γίνεται παράλληλα με αυτά που είχε εξαγγείλει και όπως θα λυπίνει για την τοποθέτηση του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος πριν από λίγο καιρό κατηγορούσε, ήταν ο αρχηγός, ας πούμε, για το Μάτι, τον θεωρούσε τον πρώτο υπεύθυνο για αυτό που έγινε για τους 102 νεκρούς στο Μάτι. Και κάποιες άλλες κινήσεις, να μην πούμε σε τοπικό επίπεδο, ποια είναι η άποψη δική σας? Κοιτάξτε. Είναι θετική η πρώτη εικόνα ή θεωρείτε ότι είναι πιο πολλά τα λάθη που βιάζεται, όπως λέτε, να κάνει? Θα σας πω τώρα, εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι από διαφορετική εκτίμηση. Δεν θεωρούμε, ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς, δεν βάζουμε θετικό πρόσωπο στη νέα κυβέρνηση, ώστε να θεωρούμε και θετική τη σπουδή του να προχωρήσει κάποια μέτρα. Γιατί είπαμε ότι από τη στιγμή που διατηρείται η δέσμευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όταν λες ότι αυτό θα το κρατήσω σταθερό, αλλά ταυτόχρονα νομοθετείς μέτρα που λέει μείωση της φορολογίας των μερισμάτων των κερδών ή μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων κλπ. Αντίστοιχα αυτό σημαίνει, για να μείνει σταθερό το πλεόνασμα, αλλά μειώνεται η φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μερίσματα των τραπεζών, σημαίνει ότι θα αυξηθεί η φορολογική βάση και θα φορολογηθεί περισσότερος κόσμος από τα χαμηλότερα εισοδήματα. Από την άποψη τώρα, γιατί επειδή υπήρξε αντιπαράθεση και για τα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν και για το συγκεκριμένο, πάντα για τον αρχηγό της αστυνομίας κλπ. Τώρα το ΚΚΕ αποφεύγουμε να κάνουμε αντιπαράθεση επίπεδο προσώπων. Θεωρούμε και ότι αποπροσανατολίζει, αν θέλετε, και μια μέριδα κόσμου να και στη Βουλή επικράτησε και από άλλους πολιτικούς χώρους και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αντιπαράθεση του επίπεδου προσώπων στο ποια πρόσωπα επιλέχτηκαν. Αυτές είναι κυβερνητικές επιλογές τις οποίες δεν τις κρίνουμε εμείς, δεν μένει η αντιπαράθεση μας εκεί. Στις πολιτικές που εφαρμόζουν κρίνουμε τον κάθε ένα. Νομίζω όμως τι ήθελε να δείξει, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι πιο προβληματικό ότι σε κάποια θέση
μπήκανε στελέχη που είχαν, αν θέλετε, άμεση σχέση με, με μεγάλες επιχειρήσεις και την αγορά και τώρα καλούνται να παίξουν ρόλο στα ζητήματα της ΔΕΗ, του ελληνικού κλπ. Παρά για το συγκεκριμένο ζήτημα, τέλος πάντων, που μπαίνει για τον αρχηγό, νομίζουμε ότι επικεντρώνεται εκεί η αντιπαράθεση για να καλυφθεί, αν θέλετε, και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακούγοντας τις προγραμματικές δηλώσεις φάνηκε ότι στο μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων, των νέων δηλώσεων που έρχονται, ήταν συνέχεια από εκεί που είχε σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το παραδέχονται και σε μεγάλο κομμάτι και υπήρχε και από τη μεριά του ΚΙΝΑΛ και από τη μεριά του και των υπόλοιπων και του ΜΕΡΑ25 και της Ελληνικής Λύσης ένα κλίμα συνένεσης ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε σοβαρή διαφωνία στην πολιτική και έμενε η αντιπαράθεση. Μια πούμε στα δικά μας τώρα. Σας βλέπω μπροστά σας ένα σωρό έγγραφα, ΚΚΕ πάνω-πάνω. Φαντάζομαι σαν εκπρόσωπος των κατοίκων της Λέσβου εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήδη θα έχετε δρομολογήσει κάποιες προτεραιότητες ώστε κάποια προβλήματα που χρονίως ή εν πάση περιπτώσει και τελευταία έχουν εντοπίσει εδώ τα στελέχη του ΚΚΕ, θέλετε να βρουν τις λύσεις τους και θα το επιδιώξετε μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τη δική σας φωνή. Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες? Ήδη από τις πρώτες μέρες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγες. Έχουμε θέσει σαν Κομμουνιστικό Κόμμα μια σειρά επερωτήσεις, καταρχάς με κέρια ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα της πυροπροστασίας. Διότι εν όψη, αν θέλετε, και τις προηγούμενες μέρες ήταν η θλιβερή επέτειος από την πυρκαγιά στο Μάτι. Ωστόσο, παρά ότι περισσεύουν τα δάκρυα και οι εκδηλώσεις μνήμης, που σίγουρα εμείς λέμε ότι είναι ένα σοβαρότατο θέμα και πρέπει να μην ξεχνάει ο κόσμος, όμως η σωστότερη, αν θέλετε, εκδήλωση και η σωστότερη αποκατάσταση των πληγέντων θα είναι η δικαίωσή τους ουσιαστικά, θα είναι και να πάρθουν μέτρα πρόληψης ώστε να μην έχουμε ένα νέο μάτι ή μια νέα τέτοια κατάσταση. Επειδή ήδη από τους πρώτους μήνες της αντιπυρικής προστασίας εντοπίστηκαν σοβαρότατες ελλείψεις και στο νησί, αν θέλετε, τις προηγούμενες μέρες είχε εντοπιστεί ένα ζήτημα με την λόγω του ελλιπούς προσωπικού και λόγω των ελλιπών ζημάτων. Πήραν ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν στο βασικό κομβοκί της Λάρσου, το γνωρίζετε φαντάζομαι. Ναι, και μεταφέρθηκε μέσα στο κήπο της Μόριας. Έγινε μια διαμαρτυρία από τον κλάδο των πυροσβεστών, το βγάλουν το αυτοκίνητο, το παίξαμε ρεπορτάζ επανειλημμένα, το βγάλουν το αυτοκίνητο έξω από το κήπο, το βάλουν απέναντι. Δηλαδή, εμείς είδαξτε σε αυτό το ζήτημα και για το συγκεκριμένο, αλλά συνολικά, επειδή καταθέσαμε μια ερώτηση συνολικά για τα μέτρα της πυροπροστασίας σε όλη την Ελλάδα. Και όμως για το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μπαίνει αντιπαραθετικά ότι είτε θα έχει πυροπροστασία στη Μόρια είτε θα έχει στο δάσος. Ότι πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς και με προσωπικό που θα αμείβεται σωστά και θα έχει όλο τον εξοπλισμό και τα μέσα. Γιατί ήδη υπήρχε τεράστια υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος με την απόσπαση γύρω στον 30, νομίζω, ήταν οι πυροσβέστες που πήγαν στα Φραπόρ. Πολλά παράπονα για τις συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας τις προηγούμενες ημέρες καταγγέλθηκε από πυροσβέστες που ήταν σε μέτωπο φωτιάς που δεν τους δόθηκε ούτε φαγητό και νερό όση ώρα βρίσκονταν στην επιχείρηση. Οι πυροσβέστες δρούν σε συνθήκες. Αντίξωες, δεν είναι δυνατόν, ειδικά σε ένα τέτοιο ευαίσθητο κλάδο, να δουλεύουν συνεχόμενες βάρδιες χωρίς ξεκούραση, γιατί αυτό καθίσταται επικίνδυνο και για τους ίδιους και βέβαια για την πυρασφάλεια όλης της περιοχής. Εμείς λέμε ότι πρέπει και η στελέχωση να είναι επαρκής, με μόνιμο προσωπικό και όχι με εποχιακούς, διότι και η εκπαίδευση τους είναι ελλιπής. Και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που καλύπτουν πάγιες και μόνιμες ανάγκες πρέπει να δουλεύουν με μόνιμες σχέσεις εργασίας και βέβαια να υπάρχει επαρκές και επαρκής και εξοπλισμός και οχήματα σύγχρονα και για να μπορεί για να... Για τους αγρότες υπάρχει κάτι άμεσα? Ξέρω ότι το ΚΚΕ είναι πάντοτε κοντά στους αγρότες. Εμείς βάζουμε και ζητήματα, θα βάλουμε και τις επόμενες μέρες συνολικά και στις τοποθετήσεις μας, βάλουμε και για τα ζητήματα και με τους κτηνοτρόφους που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως και οι πληγέντες από τις ζωονώσεις των προηγούμενων χρόνων. Και συνολικά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται και οι τιμές
των προϊόντων, γιατί είναι ξεφτυλιστικές οι μέρτιμες και στο λάδι και στο κρέας και το γάλα, που διώχνει μεγάλη μερίδα του κλάδου, τους καθιστά δύνατο να επιβιώσουν από αυτό το επάγγελμα. Εμείς βάζουμε και για τις κατώτατες εγγυημένες τιμές και συνολικά ότι θα πρέπει να υπάρχουν και για εκείνους μέτρα ελάφρυνσης, ας πούμε. Είναι από τα ζητήματα πραγματικά, επειδή λέμε για τη δικαιότητα των φορολογικών μέτρων κλπ. Είναι δυνατόν να έχει αφορολόγητο πετρέλαιο ο εφοπλιστής και να μην έχουν αντίστοιχα αφορολόγητο πετρέλαιο οι αγρότες? Είναι κάποια τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι η επιτάχυνση κάποιων νομοθετημάτων από μόνη της δεν δείχνει θετικό πρόσημο της κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ατζέντα των ετοιμάτων σας που θα καταθέσετε στη Βουλή είναι και αυτό το ΦΠΑ. Μια και είπατε για τους εφοπλιστές και τους αγρότες, να πούμε τώρα ο Ευστράτης είναι ίδιος με τη Μύκονο και με τη Σαντορίνη να πληρώνει ίδια. Εντάξει, εμείς καταρχάς λέμε ότι συνολικά θα πρέπει στα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η σύνδεση του χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ με το προσφυγικό. Το θεωρούμε απαράδεκτο, το είχαμε καταγγείλει από πρώτη στιγμή. Θεωρούμε ότι η νησιωτικότητα είναι αυτή που επιβάλλει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και με βάση αυτό θα πρέπει να διατηρούνται. Μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα ελάφρυνσης. Εμείς τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται για την υποτιθέμενη κλιμακωτή μείωση του ένφια και τις 120 δόσεις στην εφορία, εμείς καταθέσαμε ήδη μία τροπολογία όπου βάζουμε το ζήτημα ξεκάθαρο ότι ο ένφια στη λαϊκή κατοικία πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορεί, είναι ένας νόμος που υποτίθεται ήρθε για μικρό χρονικό διάστημα και τώρα βλέπουμε ότι έρχεται για να μείνει, μάλιστα περνώντας σε επόμενο χρόνο στους θεσμούς της τοπικής διοίκησης. Εμείς λέμε ότι πρέπει στη λαϊκή κατοικία να καταργηθεί συνολικά ο ένφια και να φορολογείται μόνο η μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως λέμε, και το μεγάλο κεφάλαιο. Και αντίστοιχα για, για το ζήτημα με τις 120 δόσεις, εμείς έχουμε μια. Καταθέτουμε ξανά. Είχαμε καταθέσει αντίστοιχη τροπολογία και στο προηγούμενη κυβέρνηση για τις 120 δόσεις, που λέμε ότι θα πρέπει για τα χρέη στο δημόσιο, τις οφειλές στο δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ να διαγράφονται συνολικά οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Και για αυτά τα εισοδήματα λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα γενναίο κούρεμα αυτών των οφειλών. Γιατί οι οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ, που από τα νούμερα που έδωσε και η κυβέρνηση τώρα στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι το 95% των οφειλετών χρωστάνε μέχρι 20.000 ευρώ και αυτό αποτελεί το 6% του συνολικού οφειλόμενου προς το δημόσιο χρέος και το υπόλοιπο 5%, δηλαδή οι μεγάλοι οφειλέτες, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει σε αυτά τις οφειλές μέχρι τις 20.000 ευρώ να, πέρα από το πάγωμα των τόκων και των προσαυξήσεων, να κουρεύεται και το 30%. Με λίγα λόγια, ζητάτε μία δίκαιη και για τις 120. Και βέβαια για τους ανέργους, θεωρούμε ότι πρέπει το κούρεμα μέχρι αυτές τις οφειλές μέχρι τα 20.000 ευρώ να φτάνει στο 50%. Λέμε ότι αυτές οι οφειλές είναι οι οφειλές που γεννήθηκαν από την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων των προηγούμενων χρόνων, από τα αυξημένα ένφια, από τα τέλη επιδεύματος. Και ένας κόσμος που χρωστάει 500 ευρώ και αφήνει, πώς να το πω, οφειλεί προς την εφορία και να διακινδυνεύει με την ατομική του περιουσία και ελευθερία, είναι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ούτε σε 120 ούτε σε παραπάνω δόσεις. Ούτε και σε 100 χρόνια, θα λέγαμε. Σε αυτούς θα πρέπει να. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και εύχομαι όλα να πάνε καλά και αυτά που ζητάτε, τα οποία θεωρώ απολύτως δίκαια, να καταφέρετε με την δύναμη της φωνής σας. Εμείς βέβαια λέμε ότι θα πρέπει για να απαιτηθούν αυτές οι προτάσεις και να γίνουν πιο δυναμική η διεκδίκησή τους, θα πρέπει και συνολικά και ο λαός της Λέσβου και συνολικά το λαϊκό κίνημα να βγει μπροστά και να διεκδικήσει. Αυτό είναι που φοβούνται. Αυτά τα αιτήματα λέμε ότι μπορούν και αφορούν με τη μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και του νησιού και των εργαζομένων συνολικά, των νησιών μάλλον του νομού μας. Και θα πρέπει να ενισχυθεί συνολικά η λαϊκή διεκδίκηση και να μην αποδεχόμαστε ως θέσφατα και δεδομένα ούτε τα πλεονάσματα. Εμείς συντασσόμαστε με ό,τι είναι δυνατόν που έχει το συμφέρον της πλειοψηφίας, εννοείται, του ελληνικού λόγου και όχι μόνο όλου του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα των αδύναμων ανθρώπων, των ανίδυναμων τάξεων, οι οποίοι αυτοί πληρώνουν πάντα το μάρμαρο. Ξέρετε, το συνταξιούχο και τον εργαζόμενο μπορεί και το βρίσκει το κράτος.
αυτόν που κάνει τον ελεύθερο επαγγελματία, τον, δεν ξέρω, και τον επιχειρηματία των δύο λίγων. Δεν μπορεί. Έχουν τα παραδιάκια, βρίσκουν τους τρόπους, κυρία Κομινάκα, και την κοπανάνε. Αλλά ο συνταξιούχος ξέρουν ότι η σύνταξη του είναι τόση. Το κράτος την πληρώνει και το κράτος δίνει όσοι θέλει. Ξέρετε, και οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν, αλλά και εκεί υπάρχει κλιμάκωση. Εμείς λέμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συμφέρον να παλέψουν και που είναι αυτοί που πλήρωσαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και με το παραπάνω. Να δικαιωθούν. Ότι πρέπει να αγωνιστούν και να δικαιωθούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και γεια σας. Ευχαριστώ. Ο αντιδήμαρχος Λέσβου επί των οικονομικών θεμάτων, ο κύριος Παναγιώτης Τσουπής, μιλά στην τηλεόραση Μυτιλήνης για το πώς θα γίνει το μοίρασμα τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων και βέβαια των μετρητών που υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου Λέσβου στους νέους δήμους που έχουν συσταθεί μετά το σπάσιμο του Δήμου Λέσβου, δηλαδή το Δήμο Μυτιλήνης και το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Πάμε να δούμε τι μας λέει. Κύριε Τσουπή, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε επισκεφθεί κατόπιν εντολής του Δημάρχου μας, του Σπύρου του Γαλινού, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, με το παρόν ήταν ο κύριος Βέρος και άλλοι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να μας τα πείτε εσείς καλύτερα τι τοποθετήθηκαν εκεί πέρα, τι εκκρεμότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να μας δώσετε μία εικόνα. Βεβαίως, κύριε Τινέλη. Την Παρασκευή προχθές, που μας πέρασε, είχαμε μια πολύ ωραία, μπορώ να πω, σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον αρμόδιο υφυπουργό του κύριο Θοδωρή Λιβάνιο. Διήρκεσε περίπου 4 ώρες. Ήταν οι νέοι δήμαρχοι με συνεργάτες τους στους διασπασμένους δήμους ανά τη χώρα, σε όλους τους διασπασμένους δήμους, και ο κύριος Βέρος ήταν παρόν. Ανοίχθηκε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που υπολογίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν οι νέες δημοτικές αρχές από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο αρμόδιος υφυπουργός έδειξε μεγάλη προσπάθεια και προσπάθησε να κατανοήσει τα προβλήματα προκειμένου να ανεβρεθούν λύσεις. Φάνηκε δηλαδή η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως τα περιθώρια είναι πολύ στεναρά. Έπρεπε πολλά θέματα να είχαν επιληθεί με την ψήφιση του νόμου, ώστε να μην δημιουργούνται κολλησιεργίες αναπάντητα, θέματα δηλαδή τεχνοκρατικής φύσης, τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας και αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Εγώ προσωπικά δεν στάθηκα σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό ανήκει στους νεοεκλεγείς δημάρχους και τις δημοτικές αρχές που θα σχηματιστούν. Όμως έβαλα μία σειρά θεμάτων, τα οποία είναι αυτά εδώ οι 4 σελίδες, προς συζήτηση, ενημέρωση κυρίως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αλλά και της φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου. Το ενεχειρίασα στον Υφυπουργό και σε 2 ανώτατα στελέχη του Υπουργείου. Δεσμεύτηκαν να τα μελετήσουν και να εισηγηθούν, εάν και εφόσον είναι δυνατόν, στο πολύ μικρό διάστημα του σχεδόν ένα μήνα που μένει, προκειμένου να διευθετηθούν θέματα, είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε με εγκυκλίους και αποφάσεις υπουργικές, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθούν τα ορθά και ακριβή αποτελέσματα για το διαμοίρασμα, το ενεργητικό και το παθητικό των Δήμων. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ό,τι είναι στο ενεργητικό και ό,τι είναι στο παθητικό. Ο υφυπουργός αρμόδιος, ο κύριος Λιβάνιος, τα άκουσε με πάρα πολύ προσοχή και στο περιθώριο μετά που συζητήσαμε για αρκετή ώρα, κατηδίαν, και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως υποσχέθηκε, για την διευθέτηση των θεμάτων που τουλάχιστον εμείς ως Δήμος Λέσβου του θέσαμε υπόψη του. Τώρα,
Να πούμε και τούτο ότι ο Δήμος Λέσβου, όπως κατάλαβα, από τους διαιρούμενους Δήμους είναι πάρα πολύ καλός. Από αυτά που ακούστηκαν μέσα στη σύσκεψη ή και κατηδίαν κάποιες ολιγόλεπτες κουβέντες που είχα με τους δημάρχους που θα αναλάβουν σε άλλες περιοχές. Εδώ προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες όλες που προβλέπονται, όμως εκτιμώ ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε μέσα στα όρια που έβαλε ο νόμος για τη διαίρεση του Δήμου Λέσβου, να το πούμε απλά. Και αυτό γιατί ποτέ, και άλλοι είναι σε πολύ δηλαδή άσχημη κατάσταση, εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Διότι μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθαμε Δημοτική Αρχή εμείς, δηλαδή Δημοτική Αρχή του Σπύρου του Γαλινού, δεν υπήρχαν οικονομικά στοιχεία του 2011. Τα οικονομικά στοιχεία του 2011 τα εξάγαμε εμείς και μάλιστα ήμουν τότε αντιδήμαρχος οικονομικών. Και τότε μάλλον αντιδήμαρχος οικονομικών και κλείσαμε. Μέχρι τώρα έχουμε οριστικοποιήσει μέχρι το 2016, δηλαδή 6 χρονιές. Ήδη έχει ελεγχθεί το 2017, αναμένεται να βγει το πιστοποιητικό της εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών που ανέλαβε τον έλεγχο. Από μέρα σε μέρα θα έρθει, και προσωπικά ασκώ μεγάλες πιέσεις. Πριν λίγο καιρό αναθέσαμε, γιατί πρέπει να κλείσει μία χρονιά για να ελεγχθεί η επόμενη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε εταιρεία ορκωτών να ελέγξει και το 2018, όσον ούπου θα έχουμε και τα αποτελέσματα αυτά, τυπικές διαδικασίες που αφορούν την Οικονομική Επιτροπή, την οποία προεδρεύω εγώ, και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων, που τελικά γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μένουμε και σε ένα ερώτημα, τι θα γίνει με το 2019, το οποίο το έθεσα, το επισήμανα στην πολιτική ηγεσία και την φυσική ηγεσία του Υπουργείου. Ποιος θα κλείσει το 2019, δεδομένου ότι 31 Αυγούστου δεν τελειώνει. Ακριβώς. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις έρχονται την επόμενη χρονιά, έτσι. Με επιφυλάχθηκαν να το μελετήσουν και να βγάλουν σχετική ρύθμιση. Πάντως, ως πολιτική ηγεσία του εμείς του Δήμου Λέσβου καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και εγώ προσωπικά, παρόλο που δεν θα έχω συνέχεια στο Δήμο, γιατί ούτε καν υποψήφιος δεν ήμουν στο Δήμο, έτσι. Να συντομευθούν οι διαδικασίες, να γίνουν όσο το δυνατόν προς το ορθό, αμερόληπτα και δίκαια, γιατί μπορεί να γίναν δύο Δήμοι το νησί μας, αλλά το νησί μας είναι ένα, και καλό θα είναι να λειτουργήσει με δύο δημάρχους. Ένα νησί προς όφελος του συνόλου του νησιού μας, με δύο δημοτικά συμβούλια. Και να είναι καλύτερα, όπως είναι, ας πούμε, και το θέλω των συντοπιτών μας και το θέλω όπως εκφράστηκε, παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο της Λέσβου είχε παραπόφαση για 5 δήμους, όχι για 2 δήμους. Για 5. Έστω και έτσι όμως, να υπάρχει μια καλή συνέχεια και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεχωρίσουν οι δύο πλέον νέες οντότητες, αλλά από κοινού να κινούνται προς όφελος του τόπου μας, των συντοπιτών μας, των δημοτών μας και την πρόοδο όλων μας. Οι νέες δημοτικές αρχές θα κληθούν από την 1η Σεπτεμβρίου να πάρουν στα χέρια τους πια τα ενία του τόπου μας και να παράγουν έργο προς όφελος όλων μας, για το οποίο έργο τους και θα κρυθούν μετά από 4 χρόνια. Κύριε Τσουπή, οι διαδικασίες που να κάνουν οι νέοι, οι δύο νέοι δήμοι, όσον αφορά τις όποιες εκκρεμότητες και διαδικασίες πρέπει να γίνουν όταν φύγουν από εσάς πλέον, από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα, και πάνε σε εκείνους. Ναι. Σε αυτό το διάστημα, τον ένα μήνα που έχουμε τώρα, τι διαδικασίες σας πρέπει να ολοκληρωθούν, θα υπάρξει πρόβλημα, πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθούν σε αυτόν τον ένα μήνα? Εννοείται τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, ναι. Ο Αύγουστος, μην ξεχνάτε ότι είναι και ένας μήνας διακοπών καθολικά. Αυτό είναι επίσημα θεσμοθετημένο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν και οι άδειες του προσωπικού. Δεν μπορείς να στερήσεις. Είναι παράνομο να στερήσεις την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος. Παρ' όλα αυτά όμως,
Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, πάνω και από τον εαυτό μας το ξεπερνάμε πολλές φορές, προκειμένου να είναι, να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η λεγόμενη διαίρεση, που δεν πρόκειται για διαίρεση κατά νόμο, πρόκειται τροποποίηση του άρθρου της συνένωσης. Όταν δηλαδή το 2011 έγινε η συνένωση σε ένα, ο νέος νόμος τροποποιεί αυτό το άρθρο και το κάνει σε δύο. Τώρα όλα αυτά είναι επιστημονικά θέματα, σε λεπτομέρειες μην κουράζουμε το κοινό σας. Εγώ διακοπές δεν κάνω. Θα είμαι εδώ. Γνωρίζουμε ότι είστε εδώ. Θα είμαι εδώ. Συνέχεια και κλείνοντας κύριε Τσουπή, ένα τελευταίο. Τι απόθεμα, επειδή είστε, κρατάτε το κλειδί για πολλά έργα που πρόκειται να γίνουν και που γίνανε για το νησί μας, ναι, και για τους δύο δήμους τώρα, έτσι. Τι απόθεμα έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος όσον αφορά τα οικονομικά του? Βεβαίως. Θα σας πω. Μόλις πριν λίγο τράβηξα μία εκτύπωση, από ό,τι βλέπω, ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα. Ναι. Και να είστε βέβαιος ότι όλες οι δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος Λέσβου είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους με ίδια έσοδα, και δεν μιλάω με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Τα οποία ούτως ή άλλως αυτά δεν είναι μέσα στα ταμιακά διαθέσιμα, είναι γεγραμμένα στον προϋπολογισμό, όμως είναι μελλοντικά. Αυτά είναι άλλα θέματα. Τα έργα που εκτελεί με ίδια έσοδα είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα και δεσμευμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ένα από τα θέματα που επισημάνθηκε είναι τι μέλη γενέστε με τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Έτσι, από πού θα πληρωθούν, ποιος θα τα πληρώσει, με τι τιμολόγιο, με ποιο αφημί. Γιατί ο Δήμος Λέσβου εκαθαρίζεται, κλείνει. Κλείνει. Δημιουργούνται δύο νέοι δήμοι, δύο νέα αφημί. Δύο νέοι οργανισμοί. Δύο νέοι οργανισμοί. Από την εκαθάριση που γίνεται θα προκύψουν τώρα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία είναι και αναπάντητα. Πώς θα γίνει η πληρωμή, τι θα γίνει, δηλαδή σε τεχνοκρατικά θέματα. Βεβαίως και σε θέματα πολιτικής βούλησης, ας πούμε, έτσι, και θέσεις αναφερθήκαμε. Δεν αποποιούμε και αυτό το ρόλο, αλλά σας είπα ότι η δική μου επίσκεψη ήταν περισσότερο για να επιληθούν θέματα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και δεν έχουν επιληθεί και δυσχεραίνουν το διαμοίρασμα. Εμείς οι Έλληνες όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε οι πολίτες της τελευταίας στιγμής, οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Έτσι και φέτος αναμένεται να δοθεί παράταση για το θέμα των φορολογικών δηλώσεων και πάμε να δούμε τι μας λέει για το θέμα αυτό ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κύριος Τατάκης. Κύριε Τατάκη, λόγω του καλοκαιριού, εντάξει, τα θέματά μας είναι λίγο πιο λίγα τώρα, ωστόσο πάντα τρέχουν τα θέματα. Ξεκινώντας, θέλουμε να μας πείτε για τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες υπάρχει, λίγουν τώρα το μήνα, υπάρχει τελική προθεσμία. Λίγουν στις 29 εβδόμου, δυστυχώς και αυτή τη φορά, δυστυχώς το λέω δυστυχώς, γιατί παρόλο που ένα σύστημα άνοιξε γρήγορα, είχε ανοίξει από τον Μάρτιο, δεν καταφέραμε να στείλουμε όλες τις φορολογικές δηλώσεις. Και αυτό δεν οφειλόταν σε εμάς ή δεν οφειλόταν στους ίδιους τους φορολογούμενους. Ήταν ότι το πρόβλημα όσον αφορά με την εκαθάριση του ΕΦΚΑ, η οποία δεν είχε βγει, με ορισμένα αναδρομικά ενστόλων τα οποία άργησαν να βγουν και οπωσδήποτε με το σύστημα το οποίο εδώ και 10 μέρες έχουμε πρόβλημα. Πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει. Από το Σάββατο και μετά δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία θέλει να είναι σωστή απέναντι στους πολίτες, θα πρέπει να είναι και οι πολίτες να είναι σωστοί προς εκείνοι, πρέπει να είναι και εκείνοι προς τους πολίτες. Άρα δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί παράταση, γιατί αυτό είναι απαραίτητο, όχι για να εξυπηρετηθούν κάποιοι όπως θα πούν ότι εξυπηρετούνται κάποιοι πολίτες, αλλά γιατί το κράτος δεν έδωσε τις προϋποθέσεις για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 300.000 δηλώσεις οι οποίες να είναι σε κρεμείς και να μην δίνεται παράταση. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι θα λυθεί σήμερα και θα δοθεί μια παράταση ούτως ώστε να είναι ικανοποιητική, ούτως ώστε και αυτές οι δηλώσεις να μπορέσουν να δοθούν. Είναι αδύνατον, βέβαια δεν είναι παραλάβαμε τώρα και πρέπει να δηλώσουν και πρέπει οι δηλώσεις να φύγουν γρήγορα ούτως ώστε να μαζευτούν τα έσοδα. Τα έσοδα μαζεύονται, είτε θα πάνε στον ένα μήνα περισσότερο, είτε θα πάνε στον άλλο μήνα περισσότερο.
Αυτά δεν είναι σωστά που λέγονται. Άρα οπωσδήποτε περιμένουμε και μπορεί να έχει δοθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η παράταση. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί παράταση. Γιατί να σας πω το δεδομένο, όταν δεν δοθεί παράταση τα πρόστιμα είναι από 250, είναι από 100, 250 και μπορούν να φτάσουν και 500. Άρα δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε τόσο πολύ κόσμο μια κυβέρνηση να βάλει τόσα πρόστιμα. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτό το σύστημα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Μπορεί να το εξετάσει η καινούργια κυβέρνηση και να το διαφοροποιήσει, αλλά μέχρι να το εξετάσει και να το διαφοροποιήσει, να φροντίσει ούτως ώστε να δοθούν μέσα σε και εμπρόθεσμα όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλήνης, κυρίες και κύριοι, όπου φιλοξενώ, έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν ευπατρίδη, έναν συμπατριώτη μας, τον κύριο Απόστολο Γονιτέλη, ο οποίος ανάμεσα στα τόσα που έχει καταφέρει στη ζωή του και τα έχει παρακαταθήκει, είναι και η συγγραφή 18 βιβλίων, εκ των οποίων τα 5 αφορούν τη Λέσβο. Και βέβαια ένα νέο σύγγραμμα που έχει κάνει, ένα νέο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες και το οποίο θα παρουσιάσει την Τετάρτη εδώ στη Μυτιλήνη και έχει να κάνει με τους φιλόσοφους της Λέσβου. Καλησπέρα σας, κύριε Γονιτέλη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. 18 βιβλία δεν είναι και. Εντάξει, δεν είναι λίγα, αλλά ούτε και πολλά. Καλά. Υπάρχουν άλλοι, παράδειγμα, ένας εκ των φιλοσόφων που θα παρουσιάσουμε, ο Θεόφραστος, αναφέρεται ότι έγραψε 240. Μεγάλη μόρφη. Από τις μεγαλύτερες. Της Λέσβου. Και όμως είναι άγνωστος. Αυτό πάω να κάνω τώρα εγώ με αυτό το βιβλίο, να παρουσιάσω στο λεσβιακό κοινό και όχι μόνο, 20 φιλοσόφους, 14 Μυτιλινιούς, 3 Αιρέσιους, έναν από τη Μύθυμνα, έναν από την Πύρα και έναν που η καταγωγή του τέλος πάντων δεν είναι. Πόσοι είπατε ότι είναι? 20. Αυτούς που τουλάχιστον που γνωρίζουμε, να το πω δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή τους γνωρίζουμε μόνος. Ο Πιτακός, άντε και ο Θεόφραστος, ποτάμων που λόγω της οδού καμιά φορά. Το λέω με την έννοια ότι εκτός από τους 20 αυτούς που αναφέρεστε. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Όχι, όχι. Μέσα στη γραμματεία την ελληνική και τη λατινική δεν υπάρχουν άλλο όνομα. Μάλιστα. Εκεί αυτά έψαξε, τα βρήκα. Αυτά τα 20 είναι. Τώρα, αν υπήρχαν άλλοι που παρεμένουν άγνωστοι, αυτό δεν το ξέρω. Σίγουρα πιστεύω ότι τα υπήρχαν. Σίγουρα, αλλά γιατί. Είναι ένας πλούτος και αυτός της λεσβιακής. Το θέμα είναι ότι το νησί είναι γνωστό για τους μουσικούς. Τέρπανδρο, Αρίων, Αλκαίο, Σαπφό. Όχι μόνο. Και για τον Μυρίλη. Και... Ναι, μιλάμε για την αρχαία, για την αρχαία Ελλάδα. Εγώ σταματάω στην αρχαιότητα γιατί. Ναι. Θα χαθείς, δεν φτάνουν 5 ζωές για να ολοκληρώσεις. Αλλά η φιλοσοφική πλευρά της Λέσβου είναι, πιστεύω, άγνωστη μέχρι τώρα και αυτό προσπάθησα να κάνω, να φανερώσω σε όλο τον κόσμο και σε εμάς τους ίδιους που δεν ξέρουμε την ιστορία τόσο καλά, ιδιαίτερα τώρα, να μάθουν οι Λέσβοι για τους 20 φιλοσόφους οι οποίοι διέπρεψαν στην Αθήνα, στη Λέσβο πρώτα, στην Αθήνα και στη Ρώμη. Και στη Ρώμη. Και στη Ρώμη, βεβαίως. Έχουμε τον Διοφάνη, παράδειγμα, που ήταν διδάσκαλος του Γράκχου, του μεγάλου δημάρχου της Ρώμης και μεταρρυθμιστή. Έχουμε τον Ποτάμωνα, που ήταν φίλος του διδάσκαλος του Αυτοκράτορα Τιβερίου. Δηλαδή μεγάλες μορφές, τις οποίες όμως δεν γνωρίζουμε. Εδώ μέσα. Ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε τους έχουμε αναδείξει, ούτε τους έχουμε τιμήσει με κάποιο τρόπο. Καθόλου. Μα είναι άγνωστοι. Φαντάζομαι ότι πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο σας για το οποίο μιλάμε πρέπει να το δουν κάποιοι τοπικοί μας άρχοντες ώστε να το αναδείξουν για να μάθουμε όλοι μας την πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε, την οποία όπως λέτε και ακούω είναι άγνωστη στους πολλούς μας. Δεν περιγράφεται καταρχήν ο μέγας πολιτισμός που είχε η Λέσβος. Είχε κατά τον 7ο αιώνα και 6ο αιώνα υπερήχε της Αθήνας. Οι Αθηναίοι ζήλευαν την Μυτιλήνη και τη Λέσβο για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Γιατί είχαμε μεγαλύτερο πολιτισμό. Για πείτε μου ξανά, δεν το συγκράτησα, πώς είναι από τη Μυτιλήνη, πώς είναι. Είναι από... 14 από τη Μυτιλήνη, 3 από την Ερεσό, ναι. Άλκυπος, Φανίας και ναι. Θεόφραστος, ο Εχεκρατίδης από τη Μύθυμνα, ναι. Ένας από την, ο Μενεκράτης από την Πύρα, τη μικρή αυτή Πύρα, και ένας ως έξω που δεν ξέρουμε,
Δεν λέμε, λέγεται λέσβιος, αλλά δεν ξέρουμε πού. Βλέπω ότι όλοι ήταν από τις ακτές, από την ακτογραμμή, από το κέντρο της Λέσβου. Τους ενέπνεε η θάλασσα με αυτή την έννοια των δηλαδή, Ρεσό, Μόλυβο, μου γενικά, είπατε. Βέβαια, ακόμη και η Πύρα είναι εκεί στην αρχαία. Η Πύρα, βέβαια. Η Πύρα είχε έναν πλατωνικό φιλόσοφο, ο οποίος ο Μενέδημος που ήταν μαθητής του Πλάτωνος και όταν πέθανε ο Πλάτων, έγινε ψηφοφορία, συμμετείχε της ψηφοφορίας για διαδοχή του Πλάτωνος και έχασε την διαδοχή. Τέλος πάντων, την αρχηγία της. Αν το δώσετε το βιβλίο λίγο να το δω. Έτσι είναι το πες στο χέρι. Για λίγες ψήφους έχασε την. Απόστολος ο Γονιτέλης, η φιλόσοφη της Λέσβου, ο πνευματικός Στέφανος του νησιού. Αυτός είναι ο υπότιτλος που έχω, διότι είναι πράγματι ένας πνευματικός Στέφανος. Αυτό είναι το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, το οποίο βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Θεωρώ ότι είναι ένας θησαυρός, ένας. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηριστώ. Έχει άγνωστα στοιχεία εντελώς. Και εγώ. Φαντάζομαι ότι την Τετάρτη θα έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, ελπίζω να έρθει. Να πούμε λοιπόν πότε είναι η εκδήλωση. Είναι την Τετάρτη. 8 η ώρα στο κεντρικό λύκειο. Εδώ στο, κεντρικό. Το πρώτο γυμνάσιο και το δεύτερο που ξέραμε εμείς παλιά. Θα είναι μαζί μας το απόγευμα. 8 η ώρα το βράδυ. Θα είναι ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης που τον είχα καθηγητή και είναι ένας από τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί κάνει διορθώσεις, γνωρίζει ιστορία κι αυτός, με διορθώνει πολλές φορές, με συμβουλεύει και τον αγαπώ πάρα πολύ και πάντα είναι δίπλα μου. Επίσης θα είναι η Αναστασία Κατσούρη, φιλόλογος και αυτή και συγγραφέας. Έχει εκδώσει 2 βιβλία, πολύ καλά, ιστορικά με διστορήματα. Και η Ντέση Οικουμινού που είναι στο ΦΟΜ. Οι οποίοι θα διαβάσουν γνωμικά στα αρχαία και στα νέα ελληνικά. Βλέπω, είναι υπό την αιγίδα ή. Ακριβώς, αυτό το έλεγα τώρα. Η διοργάνωση έχει αναλάβει ο ΦΟΜ, ο φίλος μου ο Περικλής ο Μαυρογιάννης, οι οποίοι περιττών από τώρα για το ΦΟΜ είναι. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Όπως είναι ο Παρθενώνας στην Αθήνα, είναι ο ΦΟΜ και ο Μαυρογιάννης για τη Λέσβο. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά και προσφέρουν συνεχώς. Και με τιμή μου δηλαδή που ο ΦΟΜ. Θέλησε να κάνει αυτή την. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Λέσβου Μητρής. Σίγουρα η κάμερα της τηλεόρασης θα είναι εκεί να καταγράψει την ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εκείνο που έχουν να κάνουν να προτρέψω τους φίλους μας, τους συμπατριώτες μας και όχι μόνο να το πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν. Να γιατί αξίζει τον κόπο για να μαθαίνουμε. Γιατί αν δεν μαθαίνουμε, δεν θα έχουν οι νέοι μας. Αυτό που λέω ότι εάν δεν αγαπήσεις τον τόπο σου. Αν δεν γνωρίσεις, δεν μπορεί να τον αγαπήσεις. Όπως δεν μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο αν δεν τον γνωρίσεις, έτσι γίνεται και με τον τόπο. Αυτό που επίσης που θα τελειώσω με αυτό είναι ότι με τα 130 γνωμικά περίπου των αρχαίων λεσβίων φιλοσόφων, το ένα καλύτερο από το άλλο, εγώ τα θεωρώ ως μία μέθοδο διδασκαλίας πώς θα διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα ακέραιο, σωστό, τίμιο, ο οποίος θα είναι ενεργητικός, δημιουργικός και μέσα στα πλαίσια της πρόοδου. Αν οι γονείς, οι νέοι γονείς μάθουν τα γνωμικά αυτά, θα διδάξουν στα παιδιά τους, θα κάνουν καλύτερα παιδιά και τελικά θα γίνουμε όλοι καλύτεροι λέσβοι. Μάλιστα. Θα αγαπήσουμε την πατρίδα μας περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίσετε το συγγραφείο. Και εγώ ευχαριστώ. Όπως το κάνετε τόσο επιτυχημένα μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Μια ξεχωριστή παράσταση Καραγκιόζ για μικρούς και μεγάλους παίχτηκε στα πλαίσια της γιορτής στην επάνω σκάλα της γιορτής του Ούζου και βέβαια μικροί και μεγάλοι το διασκέδασαν αρκετά. Πάμε να δούμε τι μας λέει γι' αυτό ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Μάκης Βενέτας. Θέλω τσίσα. Τι θέλει? Τσίσα.
αύριο έχουμε παράσταση κατ' έβα τόση ώρα, πας με διάλειμμα. Οπα, 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 κατ' έβα αύριο το κεφάλι δεν βλέπω. Οπα, προς τα όπα, κατ' έβα γρήγορα. Οπα, έτσι μπράβο, έλα μέσα πυρικόκο. Οπα, 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 προς τα όπα βρε. Με τα πολλά τα όπα πυρικόκο θα μας πάρουνε στη Eurovision. Σήμερα Κυριακή, 28 Ιουλίου, τελευταία μέρα της γιορτής του Ούζου, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και οι τρεις ημέρες. Σήμερα όμως η μέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στα παιδάκια μας, μικρά και μεγάλα, γιατί με συγκίνησε ιδιαιτέρως ότι το γεγονός ότι βρισκόταν άτομα μέσα εδώ που είναι περίπου 35, 39, 40 ετών, και ήρθαν και μου είπαν ότι με σένα, Μάκη Βενέτα, μεγαλώσαμε. Με σένα μάθαμε τον Καραγκιόζη. Ιδιαίτερα ήταν συγκινητικό πραγματικά και αυτό είναι μεγάλο ευχαριστώ και αυτή είναι η ανταμοιβή κάποιων ανθρώπων που τουλάχιστον νομίζω εγώ ότι έτσι η προσφορά είναι ανιδιοτελής και με πληθώρα, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι τουλάχιστον καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τόσα χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε. Τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης μας. Σήμερα λοιπόν ο Αλέξανδρος Μελισσινός με τον Καραγκιόζη στη θάλασσα έδωσε ένα παρόν φοβερό, συγκλονιστικό, με ένα εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και άκρος σατυρικό θέμα, το οποίο είχε ως θέμα το Καραγκιόζη στη θάλασσα. Να μην μολύνουμε τις θάλασσες, να πετάμε σκουπίδια. Αναφερθήκαμε στη ΔΕΗ, εδώ που 39 χρόνια μαρτυράμε να καταλάβουν κάποιοι ότι η ΔΕΗ μολύνει το περιβάλλον, σκοτώνει ανθρώπους και βρίσκεται ένας θεατάνθρωπος θεάτρου σκιών να επισημάνει το θέμα για άλλη μια φορά εδώ πέρα στην επάνω σκάλα, γενικότερα στη Μυτιλίνη, ότι η ΔΕΗ πρέπει να φύγει από εδώ. Οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να το καταλάβουν. Οι νέοι βουλευτές του νησιού μας θα πρέπει να δώσουν το δυναμικό παρόν, ούτως ώστε η μεταστέγαση να γίνει πραγματικότητα και αν όχι μεταστέγαση, εξυγχρονισμός σίγουρα με μη ρηπογόνα μηχανήματα. Επιμένω σε αυτό, η δικιά μας η γενιά φεύγει, παραδίδουμε στους νέους ανθρώπους, αλλά το πρόβλημα της ΔΕΗ παραμένει. Μη μολύνουμε το περιβάλλον περισσότερο, το τσιγάρο κάνει λιγότερο κακό εδώ στη Μυτιλίνη, γενικότερα στη Λέσβο, από τη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος από τη μια και από την άλλη ΔΕΗ ασίδωτα να μολύνει το περιβάλλον. Είναι ποινικό αδίκημα, πρέπει να επιληθούν οι αρχές του τόπου, ακόμα και οι εισαγγελικές αρχές. Ας παραμείνουμε όμως στη γιορτή του Ζου, 39 χρόνια το παρόν εδώ, συμμετείχανε 12 ποτοπίες μέσα εδώ, συμμετείχαν καλλιτέχνες, ερεστέχνες δημιουργοί, ζωγράφοι, ξυλογλύπτες, φωτογράφοι και έτσι λοιπόν σε αυτό το φιλόξενο χώρο εδώ στην απάνω σκάλα στο παρκάκι δώσαμε ένα δημικό παρόν, δυναμικό παρόν που η διαφορά μας από άλλες εκδηλώσεις είναι ότι συνυπάρχει ο πολιτισμός, τα ήθη τα έθιμα, σίγουρα τα μουσικοχορευτικά μας συγκροτήματα τα οποία δώσαν δυναμικό παρόν, η Σικούντα, η Επάνω Σκάλα, ο Δήμος Λέσβου, τα Πάμφυλα, από την Καλονή τα παιδιά και ένα σωρό χορευτικά γκρουπ τα οποία ήρθαν εδώ και δείξαμε το παρόν το οποίο σημαίνει ότι και οι επισκέπτες του νησιού και από τα πέντε παράλια απολαύσανε ένα θέαμα το πραγματικά μοναδικό και αυτός άλλωστε είναι αυτός ο σκοπός του Συλλόγου μας και του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Πριν να κλείσω, θέλω για άλλη μια φορά πραγματικά να ευχαριστήσω το δικό σας σταθμό που προβάλλει το έργο μας χρόνια, το πολύπαθο Μανώλη Γιανακέλο, ο οποίος με τα χίλια ζόρια κρατάει αυτό το σταθμό και αυτός υπηρετεί τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι μας από ένα σταθμό τηλεοπτικό εξαρτώνται τα πάντα σήμερα, δεν είναι μονάχα το διαδίκτυο, είναι και η παρουσία η άμεση μέσα στα σπίτια, η οποία έχει άλλη εικόνα, ζωντανή, όπως αυτή που προσφέρουμε σήμερα στον κόσμο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Έρε μανούλα μου, η αφέντο μου, τσουνάρα μου. Εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, η θεατρική σκηνή του Μέγα Αλέξανδρου. Και είναι το καταραμένο βίδι. Ο Αλέξανδρος Μελισσινός μας έδωσε ένα δυναμικό παρόν. Τα λόγια είναι περιτά, σας μιλάει ο ίδιος. Κάναμε μια παράσταση σήμερα με διασκεδαστική κωμωδία, αλλά είχε και οικολογικά μηνύματα, είχε για το περιβάλλον, είχε για τη θάλασσα, είχε για την αφέντο μου τσουνάρα μου.
Διασκεδάσαμε όλοι μαζί, περάσαμε με κόλπο τα μηνύματά μας να προσέχουμε το περιβάλλον και να βγάλουμε και αυτά τα φουγάρα από εδώ που μας έχουν ντουμανιάσει. Και τώρα είναι εδώ οι μικροί μας φίλοι και συνεχίζουν και παίζουν πάνω στον μπερντέ. Και εμείς θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Να μου βγάλεις αυτό το αν φας, γιατί το άλλο είναι αν δεν φας. Ρε μανούλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τη τηλεόραση Μυτιλήνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.